Ομιλία σε κομματικά στελέχη και φίλους του κόμματος και όχι σε εκπροσώπους παραγωγικών φορέων όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Παράντως στην ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου, μεταξύ άλλων, οι υποψήφοι βουλευτές του κόμματος και στους 5 νομούς της περιφέρειας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Τάσος Αποστολόπουλος. Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε πολύ κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μαΐου για την επόμενη γενιά και ζήτησε να μην λείπει κανείς από τις εκλογές, αφού δεν νοείται εφησυχασμός, παρέτηση και ανοχή. Με εκπλήξατε σήμερα. Νόμιζα ότι θα έρθω εδώ, μέσα στο μεσημέρι, στην Τρίπολη, για να συναντήσω τους φορείς σε μια μικρή συνάντηση, συζήτηση με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και της περιοχής και βρίσκομαι να έχω απέναντί μου μια κανονική συγκέντρωση των πολιτών της Τρίπολης, της Αρκαδίας και σας ευχαριστώ για αυτή τη θερμή, αγωνιστική, ελπιδοφόρα υποδοχή. Χαίρομαι που βλέπω εδώ το δυναμικό ψηφοδέλτιό μας της Αρκαδίας, τους υποψηφίους μας από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου, τον Δήμαρχο της πόλης και τον Περιφερειάρχη, τον φίλο μου Πέτρο Κατούρη. Φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα περίπου, ο ελληνικός λαός καλείται να λάβει μια ιστορική απόφαση. Σπάνια στην πολιτική διαδρομή της χώρας, εκλογικές αναμετρήσεις είχαν την κρισιμότητα που έχει η αναμέτρηση της Κυριακής 6 Μαΐου. Δεν κρίνεται η επόμενη τετραετία, κρίνεται η επόμενη γενιά, κρίνεται το μέλλον του έθνους. Και δεν νοείται σε αυτή τη μάχη, την τόσο αποφασιστική, να λείψει κάποιος πολίτης. Δεν νοείται εφησυχασμός, παρέτηση από εκεί. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες που μπροστά στα μεγάλα, δύσκολα και καθοριστικά διλήμματα των εκλογών αυτών θα αφήσουν το χώρο ελεύθερο σε άλλους, θα τους εκχωρήσουν το κυριαρχικό δημοκρατικό τους δικαίωμα και δεν θα πάνε στην κάμπη να συναποφασίσουν, να συναποφασίσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Το βασικό που χρειαζόμαστε στις 6 του Μάη είναι συνειδητή συμμετοχή στις εκλογές, ώστε ο ελληνικός λαός πραγματικά, γνήσια, αντιπροσωπευτικά να λάβει την απόφασή του. Όμως, φίλες και φίλοι, εδώ από την ηρωική Τρίπολη πρέπει να πούμε τα πράγματα πολύ καθαρά, με το όνομά τους. Ο λαός πρέπει να εκφραστεί χωρίς μισόλογα, να δώσει καθαρές εντολές, να διαμορφώσει την κατεύθυνση της χώρας, να μας πει τι θέλει. Θέλει μια πορεία δύσκολη, αναμφίβολα δύσκολη, αλλά ασφαλή και συγκεκριμένη, που οδηγεί στην οριστική υπέρβαση της κρίσης, στην οριστική έξοδο από το μνημόνιο και την εξάρτηση μέσα σε 3 το πολύ χρόνια. Μια επιλογή που οδηγεί στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής κυριαρχίας της χώρας σε μια Ελλάδα θεσμικά ισότιμη, καθισμένη γύρω από το τραπέζι της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θέλει να διαλέξει έναν άλλον δρόμο. Ασαφή, ενδεχομένως τυφλό, απροσδιόριστο, που εκφράζεται με πιο ηρωικό, με πιο απόλυτο, με λεβέντικο ίσως τρόπο, αλλά που δεν οδηγεί πουθενά. Αντιθέτως, μπορεί να κατεδαφίσει το οικοδόμημα που με τις θυσίες του ελληνικού λαού διαμορφώσαμε ως τώρα και μπορεί να μην μας βγάλει στο τέλος του δρόμου αυτού που έχουμε.
έχουμε διαλύσει το μεγαλύτερο μέρος του, αλλά να μας ξαναπάει στην αρχή, στο σημείο μηδέν. Εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση που πρέπει να διαλυθεί. Υπάρχουν πολλοί πολίτες καλόπιστοι και εδώ στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν τέτοιοι πολίτες που σκέφτονται ως εξής. Την επομένη των εκλογών είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει μια κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση? Λίγο πολύ σου λένε σαν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Την επομένη των εκλογών υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση. Μέσα στη δανειακή σύμβαση, μέσα στο μνημόνιο, μπορούμε να έχουμε βελτιώσεις, μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο κάποια πράγματα, αλλά λίγο πολύ αυτή είναι η κατεύθυνση. Και άρα εμείς, αφού αυτά είναι δεδομένα, μπορούμε να κάνουμε δωρεάν, χωρίς κόστος, τις επιλογές μας, να ψηφίζουμε με μία ψήφο διαμαρτυρίας ή με μία ψήφο πίεσης. Και θα τα βγάλει πέρα η δεδομένη κυβέρνηση για να εφαρμόσει όσο μπορεί καλύτερα τη δεδομένη πολιτική. Υπάρχει και η πιο πονηρή σκέψη ότι αφού είναι δεδομένη η κυβέρνηση και δεδομένη πολιτική, εμείς ψηφίζοντας διαφορετικά ασκούμε και μία διαδραματευτική πίεση ώστε η κυβέρνηση που καταψηφίζουμε να πάει να υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντά μας στην Ευρώπη και διεθνώς. Αφού όμως θα την έχουμε αποδυναμώσει, γιατί δεν την έχουμε καταψηφίσει? Προσέξτε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Είναι τυφλός, αδιέξοδος και επικίνδυνος. Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Την επομένη των εκλογών δεν υπάρχει δεδομένη κυβέρνηση και δεδομένη πολιτική. Γιατί αν ο λαός δεν εκφραστεί με καθαρό τρόπο και αν δεν δώσει εντολή με σαφή πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα, πλειοψηφία που ξεπερνά κατά πολύ το 50%, μπορεί να υπάρχουν 151 βουλευτές στη Βουλή, αλλά δεν θα έχουν πραγματική επαφή με την εκλογική βάση. Δεν θα έχουν το ηθικό και πολιτικό έρισμα να στηρίξουν μια κυβέρνηση και μια πολιτική που δεν έχει την ένθιση του ελληνικού λαού. Άλλωστε, όλοι οι άλλοι μπορεί να ισχυρίζονται ότι έχουν αυτοί την έγκριση και την εντολή του ελληνικού λαού. Αν την έχουν, τότε να την πάρουν και να διαχειριστούν αυτή την κρίση και να οδηγήσουν το καράβι που λέγεται Ελλάδα με ασφάλεια τον τελικό προορισμό, την έξοδο από την κρίση και τον μνημόνιο. Ξέρουμε τα προβλήματα, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες, ακόμη και δυσανάλογα, παίρνουμε πολιτικό κόστος μεγαλύτερο από αυτό που μας αναλογεί ιστορικά, αλλά σημασία έχει να κοιτάξουμε τώρα μπροστά, να απαντήσουμε στα σκληρά διλήμματα της 6ης Μαΐου και ο ελληνικός λαός να αποφασίσει, να δώσει καθαρή εντολή για το μέλλον και με τα ποσοστά του μέσα στο εκλογικό σώμα και με τις έδρες στη Βουλή. Πιστεύουμε ότι ένα Πασόκ πρώτο, με τη διερευνητική εντολή στα χέρια του, μπορεί πράγματι να διαμορφώσει μια μεγάλη εθνική συμμαχία, έναν μεγάλο εθνικό συναγερμό όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων που είναι υπεύθυνες, αλληλέγγυες και μπορούν να προχωρήσουν προοδευτικές μεταρρυθμίσεις για την οριστική έξοδο από το μνημόνιο, για την υπέρβαση του μνημονίου και της κρίσης. Άλλη υπεύθυνη πρόταση δεν υπάρχει.